συζητάμε ένα φορολογικό νομοσχέδιο σε μια περίοδο που η ακρίβεια μαστίζει την εργατική λαϊκή οικογένεια φυσικά και στους αυτοαπασχολούμενους, όμως πρέπει να πάρουμε υπόψη ορισμένα πράγματα. Πρέπει να πάρουμε υπόψη ότι την ίδια περίοδο, αυτή δηλαδή που συζητάμε για την φορολόγηση των αυτοαπασχολούμενων, οι εφοπλιστές φοροαπαλλάσσονται με πάνω από 50 διαφορετικά νομοσχέδια από διαχρονικά όλοι όσοι κυβέρνησαν τις τελευταίες δεκαετίες αυτήν την χώρα, φρόντισαν να τους συντηρήσουν και να τους αυξήσουν. Συζητάμε σε μια περίοδο που τους τελευταίους 9 μήνες οι τράπεζες δήλωσαν καθαρά κέρδη 2,9 δις ευρώ και το επόμενο τρίμηνο αναμένεται να είναι περισσότερα τα κέρδη τους. Σε μια περίοδο που 140 εταιρείες εισηγμένες στο χρηματιστήριο δηλώνουν κέρδη πάνω από το μισό ΑΕΠ και φυσικά γι' αυτό υπάρχουν ευθύνες. Επιτρέψτε μου να παρακάμψω το πρωτόκολλο και να πω το εξής, ότι δεν μπορεί κανείς να συζητάει γενικά και αόριστα. Το συγκεκριμένο νομοσχέδιο είναι προαπαιτούμενο και είναι ψέμα ότι η κυβέρνηση δεν το είχε πει. Το είχε πει, δεν το είχε πει ολοκληρωμένα. Όταν το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας λοιπόν έλεγε προεκλογικά ότι υπάρχουν 200 προαπαιτούμενα για να εκταμιευθούν τα 37 δις του Ταμείου Ανάκαμψης και τα 23 δις του ΕΣΠΑ, αυτό εννοούσαμε. Και είναι τουλάχιστον υποκριτικό, δεν ξέρω αν είναι βαρύς όρος, επιτρέψτε μου όμως να το πω έτσι αισθάνομαι, κόμματα τα οποία ορκίζονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση στη στρατηγική τους, έχουν ως Ευαγγέλιο το Ταμείο Ανάκαμψης και τα δισεκατομμύρια τα οποία θα κατευθυνθούν στους μεγάλους μονοπωλιακούς ομίλους, να λένε ότι δεν θα στηρίξουν αυτό το νομοσχέδιο. Στην ουσία το στηρίζουν. Γιατί ξέρουμε ότι αυτό το νομοσχέδιο έρχεται ακριβώς να υπηρετήσει αυτόν τον σκοπό. Θέλουν ταμεία γεμάτα για να μπορούν ανα πάσα στιγμή να τροφοδοτούν τους μεγάλους μονοπωλιακούς ομίλους. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Αυτή είναι η αλήθεια. Σε αυτό λοιπόν, σε αυτή την αλήθεια, καλούνται να πέσουν θύματα και οι αυτοαπασχολούμενοι, μικροί επαγγελματίες και έμποροι. Το ΚΚΕ, αφού γκραζόμενοι και φυσικά, επιτρέψτε μου, υπάρχουν πάνω από 80 δις τα οποία θεωρούνται ανίσπρακτα από το δημόσιο και αυτά προέρχονται από το 0,2% των ΑΦΜΗ, τα οποία διαχρονικά πάλι όλες οι κυβερνήσεις φρόντισαν να μην αγγίξουν. Αυτά για να καταγράφονται. Τώρα, το ΚΚΕ, αφού γκραζόμενοι τους αγώνες και τις αγωνίες των αυτοαπασχολούμενων εμπόρων και βιοτεχνών, των αγροτοκτηνοτρόφων φυσικά, των μελισσοκόμων, ψαράδων κτλ., δεν μένουμε στο γεγονός ότι δεν θα ψηφίσουμε το νομοσχέδιο. Αυτά προφανώς δεν ήρθαμε εδώ για να πούμε αυτό. Είναι της πάσης γνωστό ότι θα κάνει το ΚΚΕ. Δεν μένουμε όμως μόνο σε αυτό. Θεωρούμε ότι δεν πρέπει να μείνουν εκεί οι αγώνες και οι διεκδικήσεις των αυτοαπασχολούμενων εμπόρων και λέμε ότι θα πρέπει να πάει ένα βήμα παραπέρα.